βάζουμε πιο κοντά μας. Να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, σε γενικό πλαίσιο, μερικές φορές θα είναι δύσκολο αυτό που θα λέμε, μην ανησυχείτε γιατί μετά θα είναι δυσκολότερο. Και μετά στο τέλος του προσφέρω θα είναι πιο εύκολο και θα είναι το τέλος. Αποφασίσαμε σήμερα να σας μιλήσουμε για τον Ζεόρυθο, διότι είμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν δυσκολίες. Είναι πολλοί από εσάς που νομίζουν ότι όταν φοράνε ένα ρούχο, όταν έχει μείνει κάτι από το ρούχο, νομίζουν ότι καλύπτουν τα πάντα. Μετά έρχεται το πρόβλημα της διατροφής και νομίζουν ότι άμα τρώνε μερικά πράγματα και όχι άλλα, είναι καλύτερο, γιατί είναι ένα φαινόμενο μόδας. Το ίδιο στην πραγματικότητα τώρα θα μιλήσουμε. Μόνο την δεξιά πλευρά θα πω κάτι. Επειδή άκουσα κάτι για τα παλικάρια και φουγκουλίνε, το οποίο με συναχώρησε ότι είπε μόνο φουγκουλίνα και δεν είπε ποια είναι τα παλικάρια. Εδώ να ξέρετε ότι εγώ αγαπάω ειδικά το κολοκοτρόνι. Το κολοκοτρόνι έχει μια τάση που σε κούρει. Αν νομίζω ότι με εκεί που είναι πίσω μου, κάνω λάθος στρατηγικό. Θα είναι πολύ γρήγορα μπροστά μου. Το καταλάβατε το μήνυμα. Εσύ είσαι μπροστά, δεν καταλαβαίνεις. Άσο. Έχω κεντρό για σένα. Λοιπόν, λέω ότι μερικά πράγματα μπορεί να φαρούν δύσκολα, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να τα σκεφτόμαστε. Προηγουμένως μιλούσα για τον λεγόμενο Αμερικανό, που έχει ένα παράδειγμα. Μου λέγει πώς γίνουν τα χρώματα. Πώς γίνουν αυτά τα χρώματα, γιατί αυτό είναι κίτρινο, γιατί αυτό είναι μπλε, ξέρω εγώ. Θα ήταν καλό να το δεις, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέγω. Άρα, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Ζεόρυθο. Την ώρα που θα μιλάμε, θα κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί, με τον φίλο μου, εδώ. Αλλά μερικές φορές θα κυκλοφορούμε και πράγματα, έτσι ώστε να έχετε την αίσθηση. Άρα θα αρχίσουμε με αυτό. Αυτός είναι Ζεόρυθος. Ωραία. Άρα θα ήθελα ο καθένας να τον πιάσει και να τον δίνει στο διπλανό του. Χωρίς μεγάλο δόλιο. Μην ξαφνιαστείτε ή λίγο βαρύτερα να το είσαι. Εντάξει. Άρα, αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι το εξής. Είναι ότι όπως το βλέπετε τώρα και το παίρνουν τα παιδιά όλες μετά τον άλλο, εντάξει, θέλω να κάνετε παρατηρήσεις οι οποίες είναι έξυπνες, του τύπου, όπως σας φαίνεται, τι χρώμα έχει και μετά θα το ρωτήσουμε. Και θέλω να αντιληφθείτε όσοι το σήκωσαν τώρα ότι αυτή η πέτρα είναι γεμάτη νερό. Ναι, γεμάτη νερό. Αυτή η πέτρα είναι γεμάτη νερό. Ο Ζεόρυθος είναι ικανός να απορροφήσει 20 φορές το βάρος του. Αυτό θα του λέγανε και ένα πείραμα που μπορεί να κάνετε, ειδικά με το δείτε πώς το ζυγίζουμε κτλ. Όλα αυτά τα σακουράκια που βλέπετε μπροστά μας, από κάπου θα κρατάσε να το δείχνουμε, όλα αυτά λοιπόν τα σακουράκια είναι όλα Ζεόρυθος. Εντάξει. Άρα είναι ακριβώς αυτό που κρατάτε στο χέρι σας, απλώς το έχουμε σπάσει. Άρα θα κάνουμε την πρώτη παρατήρηση που είναι πολύ απλή, είναι η εξής, αν έχετε ποτέ, ειδικά τα κορίτσια γιατί τα αγόρια δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό που θα πω τώρα, αν έχετε ποτέ, όμως εφαρμογές για τα κτήματα.
είναι πολύ απλό. Όσοι δεν καταλάβουν το καθήκον του πόδι σε όλη του, και όσοι καταλάβουν τι κάνετε, θα ζητάνε σε όλη του στο τέλος. Η ιδέα λοιπόν με τη στακτήματα, ο Ζεόπιτρος έχει πολλές υπακογές, θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε και εδώ μπροστά σας, αλλά και μέσω, αν θέλετε, του υπολογιστή, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα, ποιο δεν βλέπει. Τι δεν βλέπει. Ναι, είναι πολύ γραμμή, γιατί δεν παρουσιάσαμε τίποτα ακόμα. Γιατί δεν το βλέπεις. Σίγα σίγα. Εδώ, αυτό βλέπεις πάνω. Άρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία, κάποιο ήταν ξαφνικά κλείνει τον αχιλλέα. Γιατί ξέρετε, ο αχιλλέας για να προστατευτεί από τη μάνα του τον είχαμε βάλει μόνο με γυναίκες. Αλλά ξαφνικά τον εντόπισε ο Οδυσσέας όταν του τράβηξε ένα σπαθί. Δεν είναι λίπαση. Και αν θέλετε, η πρώτη απόδειξη που θα σας δείξω ότι δεν είναι λίπασμα είναι μερικοί από εσάς να σηκώσουν το χέρι αυτοί που έχουν δει λίπασμα. Και πολύ καλό, αλλά κατεβάζουμε. Τώρα θα κάνω κάτι που θα σας έτσι θα το θυμάστε ότι δεν είναι λίπασμα. Βλέπετε αυτό εδώ. Μην είστε σαν το μαθητή του Κινέζου φιλόσοφου που όταν δείχνει τη σελήνη κοιτάζει το δάχτυλο, ενώ εγώ δείχνω το δάχτυλο και κοιτάζει το αυτού. Αυτό έτσι. Το βλέπετε αυτό, το γλύφω, το βάζω εδώ. Άμα μπορείτε να το κάνετε αυτό με λίπασμα, να με πληροφορήσετε πριν πεθάνει. Αυτός εδώ ο Ζεόλυτος, κανονικά όταν τρίβει στα δόντια σου, είναι λίγο σαν να τρώμε άμμο. Αυτός εδώ δεν είναι για την ανθρώπινη χρήση, ενώ αν κάνεις αυτό εδώ, είναι πολύ πιο ψηλό. Άρα, η διαφορά, αν θέλετε, από αυτά που έχουμε εδώ, για σένα ακούσει πολύ μπροστά τώρα, βλέπεις τη διαφορά? Τι βλέπεις? Το μικρόβιο ποια είναι? Ωραία, αλλά το πιο εύκολο είναι όπως λένε οι Αμερικανοί, όταν δεν ξέρεις τον δρόμο, κοίτα τις πινακίδες. Άρα πάνω τι είναι το πάνω πάνω. Κοκομετρία, ναι, αλλά μετά τα νούμερα. Τα νούμερα. Λέει το ίδιο. Α. Ωραία, άρα θα πίνω εδώ, να ξέρει το ένα την ώρα που θα το βάλουμε στο στόμα, όταν θα το στρίψουμε δεν θα νιώθουμε τίποτα, ενώ στο άλλο θα νιώθουμε κάτι. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να θυμάστε ότι όλα αυτά είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν που απλώς πάσαμε, εντάξει, σε πιο ψηλή κοκομετρία. Η κοκομετρία είναι ο κόκκος και είναι αυτό που μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και πώς θα το πάρουμε. Άρα, εξηγώ ξανά το ερώτημα που είχα πριν τη στρατηγική παρέμβαση, είναι το εξής. Έχετε ποτέ τηγανίσει, αν θέλετε, αν δεν το έχετε κάνει ποτέ, να το δοκιμάσετε, καταλάβετε το φόνο σας, έχετε ποτέ τηγανίσει μια πατάτα ολόκληρη, όχι κομμένη, ολόκληρη. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί είναι πολύ απλό. Μέχρι να ψηθεί η πατάτα στο κέντρο, θα έχει καεί η πατάτα στο έξω. Άρα, τι κάνουν στην οικογένειά σας? Παίρνουν την ίδια πατάτα και την κόβουν. Ποιος μπορεί να μου πει μαθηματικά τι κάνουν? Ναι, αλλά... Σωστό. Ναι. Μεγαλώνει η επιφάνεια. Συμφωνούμε.
Γιατί κάθε φορά που κόβεται ένα στοιχείο, άμα πάρουμε αυτό το πράγμα γεμάτο, κράτατε έτσι, και το κόψουμε εδώ, η ζώνη της επαφής θα εμφανιστεί δύο φορές. Μία από αυτό το κομμάτι, μία από αυτό. Άρα θα μεγαλώσει η συνολική επιφάνεια με τους δύο δίσκους. Έτω. Άρα στην πραγματικότητα τι κάνουμε. Όταν παίρνουμε και πατατάκια, όταν παίρνουμε σιφ, και το λέω τώρα ανάποδα, επειδή το κάνουμε σε μια ποιότητα, είναι τίγκα στο λάδι. Είναι ότι μεγαλώνουμε την επιφάνεια, αλλά τι άλλο κάνουμε. Τι άλλο κάνουμε, κρατάμε τον ίδιο όγκο. Γιατί το να μεγαλώσεις την επιφάνεια, μπορείς να νομίζεις ότι απλώς μεγάλο. Εδώ λοιπόν κόβουμε, τεμαχίζουμε και κρατάμε την ίδια επιφάνεια. Αυτό λοιπόν που είναι εντυπωσιακό είναι το εξής. Η πέτρα που κυκλοφορεί, πώς ήταν η πέτρα τώρα. Μην τη ρίξετε. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι να σκεφτείτε ότι η επιφάνεια από αυτό που θέλετε τι θα πω τώρα μπορεί να είναι σχεδόν η ίδια επιφάνεια από αυτό. Θα μου πείτε πως είναι δυνατόν. Προσέξτε, δεν είναι ο ίδιος όμως. Είναι η επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα το λέω για τα κορίτσια που έχουν μακριά μαλλιά. Η επιφάνεια σε ένα μαλλί φαίνεται να είναι ασήμαντη. Όμως, όταν εσείς λούζετε τα μαλλιά σας, που είναι βρεμένα, γιατί ζητάτε πιστολάκι συνήθως, γιατί επειδή έχουν αποθηκεύσει όλη αυτή την επιφάνεια και μετά τον όγκο, έχετε πολύ νερό πάνω σας, χωρίς όμως να έχετε την εντύπωση ότι είναι. Το πιο κλασικό που θα το δείτε, είναι ότι σκουπίζετε τα μαλλιά σας και μετά κάνετε ακόμα ξανά. Αυτό σημαίνει τι πράγμα. Σηκάτε κάτι πάνω. Υπάρχει νερό ρηχό. Έτσι. Άρα,
Όλες αυτές οι εικόνες, και εδώ είναι πιο σημαντικό ακόμα, γιατί σας δείχνουμε εικόνες όπου, άμα σας πω ότι αυτά τα τρία είναι και τα τρία ζευγόριτους, ξαφνιάζεστε, γιατί δεν δείχνει το ίδιο χρώμα. Δείχνει το ίδιο χρώμα, επειδή έχει ανάμειξη με άλλα χρώματα, αλλά παραμένει αυτό το λευκό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το θυμάστε. Έχω παρατηρήσει τι χρώμα έχουν τα μπουκάλια της μπύρας. Τι χρώμα. Είναι πολύ απλά. Τα μπουκάλια της μπύρας είναι ή καφέ ή πράσινα. Έχετε μερικά πιο σπάνια πράγματα που είναι διαφανές, αλλά να θυμάστε. Το καφέ και το πράσινο το χρησιμοποιούμε γιατί. Γιατί όταν κάνουμε ανακύκλωση και σπάζουμε τα μπουκάλια και τα ξανακάνουμε γυαλί, το πράσινο θα κρατήσει το πράσινο. Το καφέ θα κρατήσει το καφέ. Άμα έχετε ένα μπουκάλι μπλε, θα χαλάσει το χρώμα. Άρα, όλα τα μπουκάλια που βλέπετε που είναι διαφανές, το γυαλί, δεν είναι από ανακύκλωση. Γιατί το παραμικρό ελάττωμα να μπει μέσα αλλάζει το χρώμα και δείχνει τα διαφανές, αλλά εσείς δεν αγοράζετε τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε να έχετε, ας πούμε, μια μπύρα και αντί να είναι διαφανές, να είναι λίγο ροζ, κίτρινο ή λίγο μπλε, ας πούμε. Μπλε, μπλε, είναι μπλε που σαν να είναι λίγο μέσα. Άρα το κάνω. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που βλέπετε τώρα θα σας δείξω είναι που βρίσκεται το κοίτασμα. Άλλο. Αυτό είναι ένα κοίτασμα. Προσέξτε. Όλο αυτό είναι ζώος. Όλο. Κάτσε. Δεν είσαι διαφανές. Άρα. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι όλο αυτό είναι ζώος. Άρα, όσους τους αγγίζουν πιο πολύ τα οικονομικά, είναι ένας τόνος από αυτό, κάνει 300 ευρώ. Στην Ελλάδα έχουμε από 80 εκατομμύρια τόνους έως 100 εκατομμύρια τόνους ηθάκι. Αυτό που έχει εδώ, ο φίλος μου, εδώ είναι το ίδιο το κομμάτι που βλέπετε, το ίδιο. Από εκεί το πήραμε, από αυτό. Εδώ λοιπόν μας βλέπετε στο μουσείο, προσέξτε, όλα αυτά είναι ζεόλυτος. Ενώ βλέπετε διάφορα χρώματα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Πώς? Όχι. Δείξτε μου ένα μπλε. Επίνο. Το πάνω, το μακρύ. Μόνο το μακρύ, το φούς, το μακρύ. Όταν πάμε να εξηγήσουμε, για να καταλάβετε λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι ο ζεόλυτος.
Έχετε ακούσει για το Τσέρνομπιλ? Μπράβο. Έχετε ακούσει για Φουκουσίμα? Όχι. Φουκουσίμα και Τσέρνομπιλ έγιναν δύο πυρηνικά ατυχήματα. Ξαφνικά όλη η γη ήταν χάλια. Χάλια. Με ραδιενέργεια, με ουράνιο. Άρα τι κάνουμε? Παίρνουμε κάτι πιο κοντά από αυτό. Το πετάμε παντού στη γη. Το Ζιώργος έχει μια τρομερή ιδιότητα, είναι ότι κρατάει τα βαριά μέταλλα. Ένα από τα βαριά μέταλλα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο λοιπόν μπαίνει μέσα στο Ζιώργο, δεν είναι πια στη γη, ξαναμαζεύουμε το Ζιώργο και καθαρίζουμε τη γη με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, καλύτερος προς το παρόν, να καθαρίσουμε μια γη από πυρηνικά κόκκιτσα. Το λέω εδώ, γιατί είναι μερικοί που θα μας πούν μετά από αυτά. Μέχρι στην περιοχή έχουμε μεγάλες δυσκολίες, μόνο αυτά που έχουν πέσει, τα υπάρχοντα, τα διάφορα, και έχουμε μεγάλο χωρισμό. Έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά ο Ζεόριθρος είναι αυτό που θεραπεύει αυτό το γεγονός. Άρα τι κάνουμε? Ο Ζεόριθρος απορροφά τα βαριά μέταλλα. Θα το θυμάσαι? Θα το θυμάσαι? Εσύ θα θυμάσαι ότι δεσμεύει τις τοξίνες. Άρα οι τοξίνες τι είναι? Οι τοξίνες είναι μια ουσία που παράγεται από τον οργανισμό, η οποία όμως είναι τοξική. Δεν είναι καλή. Ένα παράδειγμα που είναι απλό για εσάς είναι όταν τρέχετε, ας πούμε, και έχετε κράμπες. Αυτό είναι επειδή ξαφνικά έχετε τοξίνες από την μυϊκή δράση και επειδή δεν έχετε κάνει πολύ καλή προπόνηση, έχετε αυτές τις κράμπες. Να ξέρετε λοιπόν ότι απορροφά τις τοξίνες και απορροφά τις ελεύθερες ρίζες, δεν θα το πούμε πολύ, θα το ασχοληθείς πολύ στο εσύ άμα είναι σε μάθημα. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόλια, εντάξει, είναι μόλια τέτοιου τύπου, αυτό είναι γεμάτο δεμένο και εδώ αυτό μπορεί να συνδεθεί με κάτι άλλο. Και το επικίνδυνο τι είναι? Είναι ότι όταν αυτό υπάρχει έτσι ελεύθερο, επειδή είναι ελεύθερη η ρίζα, τσακ πάει και κολλάει. Αυτό όμως ο συνδυασμός μπορεί να είναι τοξικός. Άρα τι κάνει λοιπόν ο Ζεόριθρος είναι ότι όλο αυτό το δεσμεύει και δεν μπορεί να έρθει να χωρίσει. Άρα, βαριά μέταλλα, τοξίνες, ελεύθερες ρίζες. Εσύ θα θυμάσαι ότι είναι υδρόφυλλος. Υδρόφυλλος θέλει να πει ότι απορροφά πολύ το νερό. Αυτός, γι' αυτό σας είπα ότι αυτός εδώ, ενώ φαίνεται να είναι μόνο πέτρα, είναι γεμάτος νερό. Τώρα έχουμε την εξήγηση γιατί λέγεται Ζεόριθρος. Ο πρώτος που το βρήκε παρατήρησε ότι άμα το θερμάνει γρήγορα, εντάξει, με έναν αναπνήρα, θα αρχίζει να αφρίζει. Και νόμιζε ότι άφριζε η πέτρα. Άρα κανονικά θα την έλεγε βραζόπετρα. Στην πραγματικότητα την ονόμασε Ζεόριθρος, γιατί Ζεό σημαίνει βράζο και λίθος είναι η πέτρα. Άρα είναι στη Σουηδία την βρήκε το 1756. Κάναμε 150 χρόνια να περάσουμε από σένα σε αυτούς τους τρεις. Εσένα σε βρήκαμε αμέσως σαν ιδιότητα, το υδρόφυλλο. Αυτούς τους τρεις δεν τους βρήκαμε αμέσως, ήταν πιο δύσκολο. Άρα, ο Ζεόριθρος λοιπόν λέγεται έτσι επειδή βγάζει το νερό. Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Νομίζουμε ότι βγάζει, αλλά επειδή έχει νερό βγαίνει ο ατμός. Γι' αυτό νομίζουμε ότι βγάζει, γιατί δεν βγάζει. Άρα τώρα σας δείχνω σε ένα χωράφι τι γίνεται. Εδώ βάζετε καραμπόκι. Όταν βάζετε τον Ζεόριθρο θα βάλετε λιγότερο νερό, λιγότερο λίπασμα. Δηλαδή η γη είναι όξινη και το 70% από το λίπασμα που βάζετε είναι άχρηστο και πολεμάει με τη γη και όχι με το φυτό. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ με ποιος θα τα θυμάται αυτό για να τα πούμε στους γονείς. Άρα καραγόκι 50% παραπάνω. Το σιτάρι 29% παραπάνω. Το ρύζι 34% παραπάνω. Η βιολογική ντομάτα 48-52. Το σταφύλι 48-66, τα ακτινίδια 45,
Πάμε σε και την ίδια με ζώη. Θα κάνω και εγώ το μάτι του εκεί. Ωραία. Λοιπόν, το βαμβάκι 17 και για το βαρύ παρόμοια ανθρωπορία 25%. Αν θέλετε να δείτε πού έχουν γίνει αυτά τα πειράματα, είναι σε αληθινά κτήματα. Και βλέπετε ότι είναι κοντά στην περιοχή Θεσσαλονίκης και σε εδώ. Θα βλέπετε εδώ. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Για τα αμπέλια, ένα στρέμμα 400 ρίζες. Θα φανταστείτε λοιπόν τις ρίζες που συσβάστε που θα πάρετε ας πούμε 20 επί 20. Για τις ελιές 25 ρίζες στο στρέμμα. Τις ελιές, τις περιοχές που ξέρουν καλά για ελιές, τις βάζουν ανά 8 μέτρα. Εντάξει, δεν τις βάζουν όλες μαζεμένες. Όταν είσαι κόπανος, τους βάζεις όλες μαζεμένες. Εντάξει, αλλά το θέμα ποιο είναι. Άμα αυτός είναι η ελιά που έχουμε ελιά, τρώμε από την ίδια γη τοπικά. Άρα ο ένας δυσκολεύει τον άλλο. Γι' αυτό πάμε πιο μακριά και έχουμε καθένα 4 μέτρα. Για τις ελιές λοιπόν, για το θεόριζο θα βάλουμε 200 κιλά στρέμμα, για τα αμπέλια 150. Άμα θέλετε να το καταλάβουμε, είναι για τις ελιές θα είναι γύρω στα 7 κιλά η ρίζα και μετά τα ρίζα που κάναμε πειράματα, θα τα αφήσουμε αυτά για πιο μετά. Αυτός είναι ένας θεόριζος. Όταν το βλέπετε έτσι, δυσκολεύεστε να φανταστείτε τι είναι αυτό. Αυτός εδώ είναι συνθετικός, γι' αυτό λέγεται ZSM5, είναι το πέμπτο πείραμα, όπως ήταν το κατάλληλο. Ο ζεόλυτος είναι και αυτός είναι ο ζεόλυτος ψ. Μας επιτρέπει αυτός ο ζεόλυτος να κάνουμε καλύτερη βενζίνη. Όταν πηγαίνετε στο πρατήριο με τους γονείς σας και βάζουν βενζίνη, έχετε παρατηρήσει ότι μία βενζίνη είναι πιο ακριβή από την άλλη. Αυτή που είναι πιο ακριβή από την άλλη έχει περάσει από το ζεόλυτο. Ο ζεόλυτος όταν παίρνει αλκάνια, τα οποία είναι γραμμικά, παραφίνες, αυτά εδώ είναι γραμμικά, είναι τα μόνα που θα μπορέσουν να βγουν στις τρύπες. Αυτά που έχουν διακλαδώσει, βουτάνιο, ισοβουτάνιο, προϊσοβουτάνιο, δεν θα μπουν μέσα εδώ. Θα περάσουν αυτά, θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που είναι οξύ και μετά όταν βγαίνουν, θα έχουμε υψηλότερο δίκτυο πτανίων. Που σημαίνει ότι αυτή η βενζίνη έχει μεγαλύτερη απόδοση από αυτήν. Άρα αυτό γίνεται με το ζεόλυτο. Για τη γεωργία εδώ το βλέπετε 100%, αλλά θα σας δείξω πιο πολύ τα πειράματα και την κτηνοτροφία και για το περιβάλλον και την φυτερογονάπια, στην ιατρική κτλ. Ιχθυοκαριέρεια. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξουμε τώρα είναι πολύ απλό και έχω μερικούς μαθητές που θα κάνουν το ίδιο. Εγώ αυτό που συστήνω σε σχολείο είναι κάντε γλάστρες με γυαλί. Να τα βλέπετε καλύτερα. Αλλά εδώ το πείραμα τι κάναμε. Πήραμε αγγουριές, εντάξει, και βάλαμε 0, 5, 10, 15, 20% ζεόλυτο. Φτάζουμε λοιπόν σε αυτές τις αγγουριές, εδώ. Άρα, ίδια ηλικία, στην ίδια εποχή, το ίδιο πόσο, θα φωτίζουμε την ίδια στιγμή. Εδώ λοιπόν τι βλέπετε, την αγγουριά με το 5% και την βλέπετε από κοντά. Άρα, προσέξτε όλοι, προσέξτε πόσες ρίζες έχει, πόσο πυκνό είναι και πόσο μεγάλες είναι. Εδώ είναι με 10%, εδώ είναι με 15%, εδώ είναι με 20% και εδώ είναι με 0. Άρα τι κάνει ο ζεόλυτος. Επειδή απορροφάει το νερό και κρατάει τα στοιχεία που είναι αρνητικά, επιτρέπει στο φυτό να έχει ρίζες που απλώνονται πιο εύκολα. Επειδή απλώνονται πιο εύκολα, γίνονται πιο δυνατές, η ρίζα είναι πιο δυνατή, το φυτό είναι πιο ανθεκτικό και παράγει περισσότερο. Εδώ τώρα είναι ακριβώς όπως είναι αυτό, φανταστείτε, εντάξει. Άρα φέρνουμε ας πούμε τον ζεόλυτο, εντάξει, ας πούμε έτσι, και η ιδέα είναι ότι αντί να έχουμε νερό καθαρό, όπως έχουμε εδώ, έχουμε βρώμικο νερό. Άρα, βρώμικο νερό
Αφού το κάνουμε σαν πείραμα, να καταλάβετε ότι εδώ λοιπόν έχουμε πάρει ένα χρώμα που ήταν από απόβλητα από βαφείο. Τώρα, αυτό εδώ βάζουμε το νερό. Εντάξει. Ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Μπράβο. Βάζουμε το νερό, δεν πίνει τόσο να καταλάβετε. Δεν το χρώμα. Άρα, τώρα βλέπετε ότι δεν θα έλεγα ποιος είναι το ποιητό αυτό. Ωραία. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε. Μετά θα το αφήσουμε γιατί πρέπει να κάθεται. Άρα πρέπει να ανακατεύεται συνήθως. Άρα πρώτα απ' όλα ο ζεόλυτος είναι πέτρα και δεν διαλύεται. Εντάξει, δεν διαλύεται. Άρα βάζουμε εδώ, το κάνουμε το ίδιο, τώρα φανταστείτε αυτό που κάνει. Το βάζουμε εδώ και αυτό περιστρέφεται γρήγορα. Εντάξει. Άρα το πιο απλό είναι ας το κάτω, για να το ανακατεύεις από κάτω. Και μετά τι γίνεται, ο ζεόλυτος απορροφάει όλο το χρώμα και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό εδώ μυρίζει. Αυτό εδώ σιγά σιγά δεν θα μυρίζει. Θα είναι άοσμο. Είναι σιτράκι, φτιάχνουν και σπίτια και στάβλους με ζεόλυθο για να μην μυρίζουν. Άρα, εδώ λοιπόν, αυτό εδώ είναι άοσμο και αυτό είναι το νερό από το... Πώς? Αυτό πίνεται. Όλα αυτά που θα δείξω, εδώ δεν αρκεί. Αυτό είναι από πιστοδευσίο, εδώ είναι από βιομηχανική. Αυτά τα πειράματα είναι από κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν πριν. Να ξέρετε ότι αυτό δυσκολεύεστε να το μυρίσετε, αν τόσο πολύ το πάνε. Αυτό εδώ δεν μυρίζεται τώρα. Ούτε αυτό. Αλλά εδώ είναι ο ζεόλυθος που έχει ακολουθήσει. Εδώ βλέπετε αστικά λύματα. Βλέπετε πώς πάει. Εδώ είναι πάνω κάτω, θα σας δείξω τώρα. Είναι αυτό που κάναμε τώρα μαζί. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα πάνω εδώ. Κανονικά βλέπετε ότι έχει μαυρίσει εδώ. Το αφήνουμε σιγά σιγά θα καθίσει. Άρα η ιδέα είναι γιατί το ανακατεύει. Γιατί το ανακατεύει. Το ανακατεύει για να είναι σίγουρος ότι θα ακουμπήσουμε τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα, αυτό θα αργούσε πάρα πολύ. Και εδώ βλέπετε λοιπόν πως είναι μετά η λάσπη. Τώρα η λιποκομετρία είναι αυτό που σας δείξαμε, άρα θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα πάρουμε τα σακουλάκια, δεν θα ανοίγετε, θα πίνετε το ένα στον άλλο. Άρα πάρε ένα εσύ. Θα τα πιάσετε όλα τα τέσσερα. Για αυτό που θέλω απλώς να δείτε λίγο το βάρος, να δείτε το χρώμα, να δείτε τώρα μπροστά σας, αυτός έχει περισσότερο χρόνο, άρα μπορεί να τελειώσουμε αμέσως.
τέμπερα, βάζει το νερό. Έχει ένα θέμα με τα πόδια σου. Α, τα κορδόνια γίνονται μόνο. Εδώ λοιπόν βλέπετε πως είναι. Έχει βάλει ζεόλιθο που είναι, για δείξε μας, είναι λίγο πιο λεπτό, είναι ο άλλος. Που αυτός είναι για τη γεωργία. Τον έχει βάλει μέσα, ανακατεύει. Ανακατεύει, βλέπετε, γίνεται αυτή η αιδία. Για σένα μπορείς, κοιτάμε πώς θα γίνει σιγά σιγά. Το ίδιο είναι. Την ώρα που ποτίζεται.
Έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ αν δείτε, να πάρουμε να σκύψουμε, γιατί άμα το κανονικό γρασίδι σκύψετε, εντάξει, άμα σκύψετε, θα δείτε τι. Θα νιώσετε ότι μυρίζει. Αυτό είναι η μύκο της. Σ' αυτό εδώ δεν μυρίζει. Άρα αυτήν την ιδέα την άρπαξε στο Μονακό, που έχουν μια μεγάλη ομάδα εκεί πέρα, και ο πρίγκιπας Αλβέρτος έβαλε ζεότητο σε όλα τα χωράφια του όταν είδε το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό είναι μονοκόμματο. Όσοι ξέρω λίγο από ποδόσφαιρο, όταν βλέπετε ότι καλό γρασίδι σε ποδόσφαιρο, είναι ζώντες, γιατί είναι χαλί που βάζουν ειδικά. Αυτό δεν έχει χαλί, είναι μόνο. Αυτό είμαστε περιοχή γέφυρα. Λοιπόν, άρα ένα τεστ με ημοσύνης τώρα. Εσείς θέλετε ο ζώνετος να είναι εδώ ή εδώ. Γιατί. Αφού ξέρεις ότι είναι το άλλο. Α, ναι, αλλά κοιτάξτε το χρώμα. Εδώ είμαστε σε ριζιές. Αυτό το ρίχνει είναι πράσινο. Αυτό είναι της ίδιας ηλικίας με αυτό. Μαζί το φύτεψα, το ίδιο νερό πάνω, η διαφορά είναι που είναι ένα μέτρο. Αυτό δεν έχει καθόλου ζεωριστό και έχει λιπάσματα κλασικά, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό εδώ έχει με ζεώριστο. Κοιτάξτε τώρα πώς πάει το χρώμα. Ναι. Λοιπόν, το πίσω, οι μύτες είναι κίνδυνες. Αυτό δεν έχει. Είναι από την ίδια ποικιλία που είναι η ιταλική ποικιλία για ρύζι που βάζουν στην περιοχή και μας λοιπόν πάλι η Μακεδονία. Θα στο δείχνω αυτό για να καταλάβετε ότι όταν βλέπετε αυτό το φυτό, λέτε εγώ θέλω αυτό από το ρύζι. Όταν βλέπετε το άλλο, λέτε καλύτερα άσχο. Και υποκλίνονται από τα καναλέτα. Τα καναλέτα βάζουν ζεόλιδο στη μορφή κούδρας και μέσα στο καναλέτο. Γιατί το νερό με τις φορές στέκεται, βλέπετε εδώ, κάνει άλγες και κάνει μέσα βακτηρίζει. Άμα βάζετε ζεόλιδο, δεν το κάνει. Κάτσε τη διαφορά. Και όλο, τώρα έχει το πρακτέο. Αυτό είναι για εσάς, όταν θα το χρησιμοποιήσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι το έχουμε. Εδώ το δοκιμάζουμε. Είναι οι δύο κοκομετρίες που έχουμε, κάπου που να είσαι εσύ. Οι δύο κοκομετρίες που έχουμε, που έχετε εδώ. Και τώρα είμαστε στην Κρήτη. Άρα εδώ το λέω για όσους ποιος έχει στην οικογένειά του έχει κήπο. Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι για τον κήπο που θα κάνουμε τώρα. Για τον κήπο βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ. Εντάξει, εσύ κοιτάξτε από κάπου τις κοκομετρίες. Το ρίχνουμε έτσι όπως το κάνει και μετά θα είναι με τη φρέζα. Τη φρέζα θα την κάνουμε για τον κήπο που δεν θα περάσει τα 20 εκατοστά. Το βάλουμε όλο. Εδώ κοιτάζουμε αν είναι μέσα η φρέζα ή όχι. Πόσο έχει μπει μέσα. Και εδώ το δείχνουμε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τεστ τώρα, να δούμε αν θα το κάνετε τώρα. Εδώ είναι οι κορυφτικές, που είναι ίδιες, και δεν ήξερα να το είναι από ζόλιτο, και δεν είναι να βάλεις το ζόλιτο πριν. Αλλά ακόμα και αν δεν το ξέρεις, μπορείς να το βάλεις και τώρα. Αυτός εδώ είναι τριό. Αλλά αυτός είναι ο γιος, αυτός είναι ο πατέρας. Και οι δύο βάζουν το ζόλιτο με το χέρι. Άμα μου δείξετε αυτό να το κάνετε με το λίπασμα, θα θέλω να το δω. Και όλοι αυτοί που σας λένε, εγώ βάζω μόνο χαλκό, δεν πειράζει, βάζω γαλαζόπετρα, δεν πειράζει. Εδώ σας δείξαμε και οι δύο, ότι όχι μόνο βάλαμε το χέρι μας στο ζεόλιτο, και έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που θα κάνουμε. Άρα, το ξέρω ότι μερικοί θα κάνουν ό,τι να είναι. Άρα θα μπορώ να τους αξιολογήσω μετά, να προσπαθώ να σας δείξω τι θα κάνουμε. Μένετε το ζεόλιτο, το βάζετε έτσι. Εντάξει, το στρίβετε. Κοιτάξτε, παρασυγήσεις πάνω σε αυτά που λέμε. Πάνω σε αυτά.
που θα παρατηρήσετε, θέσετε σε ένα κομμάτι, θα είναι το ίδιο. Ωραία. Αυτό που θα κάνετε τώρα θα δείτε ότι σε μερικούς από εσάς θα τους θυμίσει το τάλκ. Στην πραγματικότητα μετά το δέρμα σας θα είναι κάπαλο. Μετά θα καταλάβετε ειδικά οι γυναίκες γιατί έχουμε κάνει μάσκες με ζεόρυθο, γιατί έχουμε κάνει σκράβ με ζεόρυθο, γιατί έχουμε κάνει φίλινγκ με ζεόρυθο. Η ιδέα είναι απλώς ότι θα το δώσουμε, θα είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί, θα το δώσω εγώ, θα πάρετε. Α, το λέω για τους καθηγητές τώρα, αν ο ζεόρυθος πέσει κάτω, δεν μας απασχολεί, αυτή η αίθουσα θα μυρίζει πιο καλά μετά. Εντάξει, γιατί απολογάτησε ο ζεόρυθος. Ας πείσαι λίγο.
Και θα βάλετε 3 κιλά σκόνη με 200 λίτρα νερό. Είναι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Βλέπετε το ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε πάντα γιατί δεν διαλύεται. Μετά ξεκάζουμε πάνω στα φύλλα. Και το πολύ σημαντικό είναι το εξής. Είναι ότι στο τέλος πρέπει τα φύλλα έτσι να είναι άσπρα και το καρπός. Τότε αυτό θα είναι, εδώ είναι η λέξη, θα είναι εναντίον του δάκρυ. Ο δάκρυς χτυπάει τον καρπό της ελιάς, αυτό λοιπόν θα προστατεύσει, προστατεύει τον καρπό από τους μύχητες, έχετε λοιπόν μια ανθεκτική ελιά και έχετε μετά ένα καλύτερο καρπό. Εδώ είμαστε στην κέντρα, κάνουμε ακριβώς το ίδιο, με μικρότερες ελιές, και ξανά μετά στο τέλος αυτό που σας δείξαμε, που μπορεί να κάνετε και στο σχολείο, είναι ότι σιγά σιγά γύρω από κάθε ρίζα βάζουμε πάλι τον ζεόβριθο. Εδώ είναι, αν θέλετε να βρείτε στοιχεία για τον ζεόβριθο, είναι πολύ απλά, θα μπείτε στο ίντερνετ και θα τα βρείτε πάνω σε αυτό το πράγμα. Ξαναλέω λοιπόν ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να καθαρίσει τη γη, και αυτό που δεν σας είπα είναι ότι βέβαια λειτουργεί και για τα ζώα. Άρα τα δίνουμε στους χείλους, στους αγελάδες, στα πρόβατα, στο σολομό. Γιατί μπαίνει από το πευτικό σύστημα και ανάλογα με τις αφλατοξίνες για την αγελάδα βάζουμε από 50 έως 100 γραμμάρια την ημέρα. Τι γίνεται? Στην πραγματικότητα καθαρίζει όλο το πευτικό σύστημα, δηλαδή το στομάχι. Και εσύ που δεν το ξέρετε, και για αυτούς που γελά, είναι ποιος το χρησιμοποιεί σε ανθρώπινο επίπεδο ή αθλητές. Γιατί βέβαια αυτοί που δεν έχουν ιδέα από σε όλους, δεν το έχουν βάλει ποτέ στη ζωή τους. Άρα οι αθλητές παίρνουν κάθε μέρα 5 μιλιγκράμμα ζεόλυτο, δηλαδή τους καθαρίζει από όλες τις τοξίνες, δεύτερες ρίζες και βαριά μέτρα που έχει απορροφήσει. Δεν μένει ο ζεόλυτος μέσα. Φεύγει εκεί που ξέρετε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι το εξής. Ένα, δεν είναι λίπασμα. Και δύο, τι θα πρέπει να θυμάσαι εσύ. Σε δεύτερη. Μία ιδιότητα σου. Εσύ. Εσύ. Τις τοξίνες. Ωραία. Άρα, ποιος θες να είσαι εσύ. Τα βαριά μέταλλα. Ωραία. Άρα, απορροφά τα βαριά μέταλλα και αυτό μας επιτρέπει με τα βαριά μέταλλα τις τοξίνες της δεύτερης ρίζας σύν την ιδιότητα της θεοφυλίας να κάνει τι. Καθαρίζει τη γη μας από τα συστατικά που την ενοχλούν. Μετά βάζουμε το λίπασμα, να βάζουμε λιγότερο λίπασμα από αυτό που βάζαμε πριν, γιατί χρειαζόμαστε μόνο το 30%. Και το καλό είναι το εξής, κάνουμε το άλλο πείραμα εδώ, είναι ότι είναι σαν να είναι ένα φορτιστικό. Δηλαδή, εξηγώ, ο ζεόλυτος βλέπετε, αυτό θα σας φανεί λίγο σαν λάσμα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να απορροφάει το νερό. Άρα τι γίνεται, ο ζεόλυτος απορροφάει το νερό, δηλαδή, που βλέπετε εδώ με τον πάτο, και όταν έχει ξηρασία, επειδή έχει απορροφή στο νερό, όταν έχει ξηρασία το φυτό σας, δίνει νερό αργά. Άρα είναι πολλοί από εσάς, ας πούμε, που φέρνουν το καλοκαίρι διακοπές και μετά τα φυτά τους είναι ξερά. Άμα βάλετε ζεόλυτο, αντέχουν πολύ περισσότερο, γιατί θα κρατήσει όλο το νερό και θα το δώσει μόνο αν είναι ξερό. Αν είναι βρεμένο το περιβάλλον, κρατάει μόνο το νερό. Άρα ο ζεόλυτος βοηθάει και στον παγετό. Γιατί, δεν μπορεί να μου εξηγήσει γιατί. Έχει σχέση βέβαια και με τη φυσική και με το φυτό και με τη γη. Η ιδέα ποια είναι. Ναι. Όχι. Ότι άμα κάνει και το φυτό δεν έχει ζεόλυτο, θα αρχίσει να ξεραίνεται επειδή θα παγώνει τη ρίζα του. Ναι, θα παγώνει τη ρίζα του. Αλλά πρόσεξε τώρα. Εφόσον βάζω ζεόλυτο, τι γίνεται. Ο ζεόλυτος απορροφάει το νερό και έτσι το φυτό κρατάει περισσότερο επειδή δεν υπάρχει νερό. Ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν νερό, γίνεται ο
το νερό θα απορροφηθεί μέσα στο ζεώριο. Αλλά κοιτάξτε πώς πάει. Αυτός εδώ θα είναι ο ζεώριος. Το νερό μπαίνει μέσα. Το κρατάει. Επειδή το κρατάει, αυτό το νερό που κρατάει μέσα δεν παγώνει. Άρα έχουμε λιγότερο νερό που μπορεί να παγώσει. Κατά συνέπεια, ο παγετός είναι το πρόβλημα ότι έχει αρκετό νερό για να παγώσει το φυτό και το φυτό το ίδιο. Κρατάει λοιπόν πρώτα το νερό και μετά, όταν αρχίζει να ξαναθερμαίνει τη θερμοκρασία, τότε θα το ξαναδώσει. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε στην περιοχή της στην Πατάρα μερικές φορές οι άνθρωποι. Και θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι αν το κάνουμε εδώ, είναι για το εξής λόγο. Οι περισσότεροι γονείς σας μπορεί να μην ξέρουν καν τη λέξη ζεώρι. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σκεφτείτε ότι εσείς το μάθετε από τώρα, πάρει σε αυτόν εδώ, σε αυτό το σχολείο, είναι κάτι που όσοι από εσάς θα συνεχίσουν και το θέμα για τα κτήματα, θα το χρησιμοποιούν και θα θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν ζεώρητο και να ξέρουν ότι σιγά σιγά θα έχουμε ελληνικό ζεώρητο. Άρα θα το παράγουμε από εμάς και θα είναι αυτός εδώ που θα το βάλουμε σε αυτή τη συσκευασία. Άρα, για να κλείσουμε εντός εισαγωγικών, ήθελα να δώσω σε ζεώρητο στους πάνω και πάνω. Επίσης, λέμε.